Όπως είπε και ο Σταύρος Δήμας, αυτό που μας ενώνει είναι η Ελλάδα. Πείτε τα, γιατί η κυβέρνηση λύσαξε να μας λέει ότι αυτό που μας ενώνει το χρηματιστήριο. Έχει ευλυψίσει ο καπιταλισμός το χρηματιστήριο και οι αγορές έπρεπε να ρυθμίζουν το σωστό χρόνο των εκλογών. Αν και από ό,τι φάνηκε το συμπέρασμα είναι ένα πιστωτικό γεγονός. Είναι ένας παλιόκερος με χιόνια. Δεν βγήκε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, πρώτη που χάρηκαν ήταν η Χρυσαυγίτης, η οποία ένα περίεργο πράγμα όταν χαίρονται αρχίζουν και φτύνουν πάλι, κάνουν διάφορα. Επειδή όταν χαίρονται αυτοί οι άνθρωποι μοιράζουν DNA. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι ανοίγουν σαν οι ρετσίνες. Τι να σας πω, πριν την ψηφοφορία, σε όσους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ έστελναν χρόνια πολλά, μου απαντούσαν καλοί ανάστες. Τώρα βέβαια, μετά τη μία εκλογή, μετά από τόσες μέρες, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το εκφράσουμε. Έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ και βουλιάζουμε ή έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε άσπρη μέρα. Πάντως ο ρωσικός χειμώνας ήρθε. Την άλλη εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ θα τοποθετήσει κατά την επικράτεια και τις αρκούδες. Όχι τίποτα, θα διάσουν τα σούπερ μάρκετ και δεν θα ξέρουμε αν είναι από την επέλαση του χιονιού ή του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς φαίνεται ο αρχάριος όμως, άρε γατάκι Τσίπρα. Ποιος φεύγει από την εξουσία παίρνοντας μαζί του δημόσια έγγραφα. Συνήθως δημόσια έσοδα παίρνουν. Ο Μπέννη πάλι δήλωσε ότι το Πασόκ φιλοδοξεί να είναι το τρίτο, το μικρότερο κόμμα που θα βγει ως εγγυητής. Κατά τα άλλα, είμαστε η χώρα που γέννησε την κωμωδία. Έχει ελπίδες να ψηφιστεί και να μας ξανασώσει ο Γάμπρε, φίλε. Και είναι λόγος να περηφανευόμαστε που είμαστε η χώρα που γέννησε την κωμωδία. Ψάχνουν και το όνομα για κόμμα. Αλλαγή αλυσίδας. Καλό. Ο Θοδωράκης είπε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν τη χώρα σε αδιέξοδο. Δεν είναι ότι θα πεθάνουμε από τις κλεισεδιές. Είναι που είναι και λάθος. Είμαστε σε αδιέξοδο. Hello. Α, θα μου πεις τώρα ο Θεοδωράκης, αφού κατήγγειλε το λαϊκισμό, μετά κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι ενέκρινε το τζογάρισμα Χαϊκάλη στο χρηματιστήριο. Ωραίος. Επίσης γιατί η επανάσταση περίπτωση αποχρώσεις του Γκρίκ. Απλώς να πω, κόβουμε για 2-3 εβδομάδες, έχουμε εκλογές, γεννητούρια για Σταμπούλογλου γελάει. Όχι γελάει, γεννάει. Της είπα κάτσε στον 8ο μέχρι το Μάιο, εκεί πέρα βολεύει πολύ για την παράσταση, τίποτα, λέει η φύση. Παρασκευή 9.30 ώρα, η τελευταία της σεζόν. Και συνεχίζουμε μετά τις εκλογές, αν δεν έρθει κατακλυσμός, η συντέλεια, τα ύστερα του κόλπου. Ένας μας ζαλίστηκα και φέτος. Αφού έλεγα τι να κάνω ρε σύγχρης την αναστολή σου, δεν να βάλω γαβαλά. Στο συνέδριο, στολισμένος. Ξέρεις και αυτός ο γαβαλά της απόκρισης, δεν δίνεται κάτι, γδίνεται. Δηλαδή δεν βάζει κάτι παραπάνω. Γιατί βγάζει κάτι και δεν τον αναγνώρισε. Τέλος, πάει Βασίλη στην Αυστραλία. Πάλι με το έλκυθρο πάει. Γιατί έχουν καλοκαίρι, αυτό ρωτά. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη και χρόνια πολλά. Για Χριστούγεννα, για Πρωτοχρονιά, για Φόδι. Θα σας δω, θα μην κοιτάξει.